περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής στη σειρά των ομιλιών και μάλιστα θα πρέπει να γνωρίζουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής διότι εξ αυτών αποδεικνύεται η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότης του Ιησού. Δύο βασικά θέματα και δύο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Πως της ταφής εξασφάλισε το γνήσιον της Αναστάσεως. Δεν μπόρεσε κανένας και δεν μπορεί κανείς να συκοφαντήσει την Ανάσταση και να πει ότι ο Χριστός δεν απέθανε ή δεν ανέστη ή μεσολάβησε κάτι τι μεταξύ θανάτου και ζωής, λίθαργος και τα τι αυτά. Αυτά τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη Μεγάλη Παρασκευή είναι τόσα μεγάλα όσα μεγάλη είναι η μέρα και τα γεγονότα της. Εάν κανείς θελήσει να τα απαριθμίσει θα βρει ότι η Μεγάλη Παρασκευή είχε προφητευτεί και εν λόγω και εν έργο. Και όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα ή το αφενός να αποδειχθεί όπως είπα ότι αυτός ο οποίος υποφέρει επί του Σταυρού είναι και Θεός και αφετέρου να εξασφαλιστεί η γνησιότης της Αναστάσεως του Ιησού. Προχθές μιλήσαμε πολλά αναφορικώς με τη γνησιότητα της Αναστάσεως του Ιησού όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου που μιλήσαμε τον τρόπο που ετάφη, πώς τον βρήκανε εκ των υστέρων που ανέστη, τα άφωνα αυτά δύο τα οθόνια και το σουδάριο τα οποία δεν πληρώθησαν, δεν πουλήθησαν, δεν συγκινήθησαν, δεν επηρεάστησαν από κανένα, εμαρτύρησαν ότι ανέστη και δεν εκλάπη, ότι ανέστη εσφραγισμένου του τάφου όπως η Εκκλησία μας λέγει ο τασκλής της Παρθένου μιλιμινάμενος εν το τόκο και όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι πράγματι ο Χριστός είναι και Θεός. Ακόμη όμως υπάρχουν και άλλα που αποδεικνύουν ότι ο Χριστός δεν απέθανε ως άνθρωπος αλλά πέθανε ως Θεός. Θα μου πει κανείς πεθαίνει ο Θεός. Όχι, ο θεάνθρωπος Θεός απέθανε. Είναι ένας τρόπος σε αυτός που δείχνει ότι ο Χριστός από αγάπη προς τον άνθρωπον εθυσιάστη. Εγώ όταν ομιλώ το θέμα αυτό λέγω με τα δικά μου λόγια ότι ο Χριστός απέθανε ανάποδα. Και όταν ακούει κανείς ανάποδα πηγαίνει αμέσως ο νους του ότι τον κρέμασαν κάπως ανάποδα στο σταυρό, στο ξύλο, δεν ξέρω κάπου. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν επέθανε με τον τρόπο που αποθνήσει ο άνθρωπος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι ο Χριστός μας και κλίνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Ο άνθρωπος πώς αποθνίσκει. Αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Πόσον ο Χριστός και κλίνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε. Είναι ο Κύριος της ζωής. Δεν έχει δικαίωμα ο θάνατος επ' αυτού. Έδωσε. Δεν το πήρανε το πνεύμα. Εμάς μας το παίρνουνε, δεν το δίδουμε. Παναγία μας είχε την τόλμη να πει στον Κύριό μας «Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα». Που δεν ξέρω πόσοι χριστιανοί είναι σε αυτή τη θέση την ευχάριστο να το πούνε αυτό το πράγμα την ώρα του θανάτου των. Με αυτόν τον τρόπο που ο Χριστός μας πέθανε σφήνα όπως τα λέγαμε σε μια στιγμή που δεν το περιμένανε με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την πραγματοποίηση μιας προφητείας που υπήρχε για αυτή τη στιγμή και για αυτό το γεγονός εις την Παλαιάν Διαθήκη. Υπήρχε μια προφητεία η οποία έλεγε «Ως τούν αυτού ου συντριβήσετε». Είναι στην Έξοδο Ι.Β. 46. Και έχει σχέση με το Πάσχα και με τον αμνόν των Εβραίων οι οποίοι έτρωγον τον αμνόν χωρίς να θλάσσουν τα οστά του αμνού και έμενε επί της σούβλας ολόκληρος ο σκελετός χωρίς το κρέας. Ήτανε αυτό που θα γινότανε διότι όταν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος όπως ωραία λέγει
υμνολογία της Εκκλησίας μας και το Ευαγγέλιο ετόλμησαν να πάνε να ζητήσουν το λείψανο αυτού του ξένου. Ο Πιλάτος ερώτησε εάν απέθανε, διότι η ώρα δεν ήταν τέτοια που προσφέρεται να πιστέψουν ότι είχε πεθάνει. Και απόδειξη άλλο δεν είχαν πεθάνει και κατέαξαν αυτόν τα σκέλη και τους πέθαναν μια ώρα γρηγορότερα. Και έστειλε και ρώτησε τον Κεντηρίωνα, και ο Κεντηρίωνα απήντησε ότι ναι, πέθανε. Έτσι προλαμβάνει να μην κατεάξουν αυτού τα σκέλη και να είναι δακτυλοδεικτούμενος ο αμνός του Πάσχα των Εβραίων, ότι είναι ο αμνός του Πάσχα του δικού μας. Ετήθη υπέρ ημών Χριστός, λέγει ο Παύλος στην προς Κορινθίους στο έψιλον. Για μας, λέγει, εθυσιάστη όχι αμνός, αλλά ο αμνός του Θεού, Χριστός ετήθη υπέρ ημών. Δι' αυτού λοιπόν του τρόπου αποδεικνύει αφενός ότι πεθαίνει θεληματικός. Γι' αυτό και λέγεται και εκούσιον ο ερχόμενος εις το εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Αυτό δεν του το εκτιμούμε εμείς. Τη θυσία που έκανε για μας, τη θεληματική αυτή προσφορά, δεν την έχουμε μέσα κάτω από το δέρμα μας εμείς, μέσα στο αίμα μας. Τι έκαμε αυτός ο Θεός από αγάπη κινούμενος προς εμάς. Θέλων σώσε τον κόσμο, ο τον κόσμο κοσμήτωρ, αυταπαγγέλτος. Θυμόσαστε τα γεγονότα του ακαθίστου ύμνου. Τι λέγει η Αγία αυτή κεφαλή που δογματίζει αυτή τη σκέψη, πώς το βάζει, πώς το τοποθετεί, το έχετε υπόψη σας. Τότε λοιπόν ο Χριστός μας απέθανε την ώρα που ενόμιζε αυτός ότι έτσι εξασφαλίζει υπέρ του δίωτινα, αφενός την αγάπη των ανθρώπων ότι θεληματικά δίδει τη ζωή του. Αφετέρου το να είναι δακτυλοδεικτούμενος για να γνωριστεί ότι είναι ο αμνός του Πάσχα των Εβραίων, όπου ωστού μου συντριβήσεται, κανόνισε να πεθάνει σε έναν ανύπτωτο χρόνο, όχι φυσικών, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι θέλοντες, να πιστέψουν. Γιατί για τους μη θέλοντας δεν γίνεται συζήτηση. Σκοτάδι πολύ και πυκτό, σαν εκείνο που έπεσε ως πληγή στην Αίγυπτο, που επί τρεις ημέρες εμείναν αμετακίνητοι οι Εβραίοι ή αυτοί οι Αιγύπτιοι. Τέτοιο σκοτάδι είναι για τον μη θέλοντα. Για τον θέλοντα υπάρχει πολύ φως. Και θέλει αυτό το πράγμα ο Χριστός να το πληροφορηθούν τα παιδιά του και να ξέρουν ότι εγώ είμαι. Έχει πει και άλλα βέβαια, ότι εγώ μπορώ, θέλω, δύναμη να δώσω την ψυχή μου και να ξανατυπάρω. Έχω δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα, εγώ τη δίδω θεληματικά. Δεν του την πήρε ο θάνατος, προσεφέρθη προς τον θάνατο. Και ήρθε προς το εκούσιον, προς το θεληματικό πάθος, από αγάπη προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στη Μεγάλη Παρασκευή, το οποίο αν δεν δακτυλοδεικτεί, δεν το προσέχουν οι άνθρωποι και έχει τόσο σοβαρότητα. Επίσης, ο προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος αυτός ευαγγελιστής, έχει γράψει τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Γι' αυτό λέγεται και πέμπτος ευαγγελιστής. Τόσο ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης έγραψαν βέβαια, έζησαν τη ζωή, την είδαν και την περιέγραψε ο καθένας με τη δικιά του ανθρωπίνη αδυναμία και με την χάρη του Θεού όσο ήθελε ο Θεός. Όμως, ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. στο 53ο κεφάλαιό του γράφει τα γεγονότα του Γολγοθά, τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Τον βλέπει να μην έχει είδος, να μην έχει κάλος. Τον βλέπει να έρχεται για τα σαμαρτία σημών, να οδυνάται και να υποφέρει, όχι για τις δικές του. Τον βλέπει με τα ανώμων, βλέπει τους δύο κακούργους. Τον βλέπει στο θάνατο να είναι μετά του πλουσίου. Είναι επίσημοι, ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ είναι επίσημοι. Τον βλέπει να έρχεται άφωνος, ο σαμνός άφωνος, ενώπιον του Κύροντος. Εδώ είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή
της θεότητος του Ιησού αφενός, του τρόπου που ήρθε στο εκούσιον και θεληματικό πάθος, και ακόμη στον τρόπο του θανάτου του. Όπως λέει, το αρνί πηγαίνει μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει χωρίς να βελάζει, χωρίς να ανθίσταται, και κάθεται και το κουρεύει ολόκληρο και του παίρνει ολόκληρον τον πόκον και βγαίνει από εκεί κουρεμένο. Έτσι και ο Χριστός, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, σε εκούσιον πάθος θεληματικό από αγάπη έρχεται και του παίρνουν μόνο το μαλλί, δεν του παίρνουν τη ζωή, είναι που θα τον σταύρωναν κατά το ανθρώπινον. Δεν του παίρνουν τη ζωή, το μαλλί του παίρνουν. Έρχεται ενώπιον του Κύροντος. Έναν τύπο τέτοιο, σε μια τέτοια σκηνή, βρίσκουμε 1850 χρόνια προ Χριστού στη θυσία του Αβραάμ επί του Ισαάκ. Αυτό τούτο έγινε. Γιατί όταν κανείς αναλογιστεί ότι ο Ισαάκ πρέπει να είτο ένα παλικάρι, από τα συφραζόμενα βγαίνει αυτό, 20, 22, 25 χρονών, και πηγαίνει τώρα ένας γέρον περίπου 100, δεν ξέρω, 120 ετών ο γέρον, να το βάλει αυτό το παλικάρι κάτω και αυτό δεν ανθίσταται, να του δώσει μία γροθιά κάτω, δι λεγόμενο να χαθεί ο γέρος από μπροστά. Αυτό δείχνει καθαρά το Χριστό που θα ερχότανε μόνος του να βάλει το κεφάλι του στη θυσία για το χατήρι. Διότι δεν παρουσιάζει η Γραφή ότι διαμαρτυρήθη ο Ισαάκ. Δεν αναφέρει. Υπέκυψε στου πατέρα του. Ο μεν πατήρ στον πατέρα του, στο Θεό, ο δε Υιός στον πατέρα. Είναι δύο υπακοές απαραίτητες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Εμείς είμαστε ανυπάκοοι από τα γενοφάσια μας και μέσα στη κοιλιά της μάνα μας κλωτσάμε ακόμη εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αν όλα αυτά συνδυαστούν, θα βρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι γραμμένο για το Χριστό. Δεν είναι γραμμένο για μένα, ούτε είναι γραμμένο για κανέναν άλλον. Και δεν ξέρω αν σήμερα κατά σύμπτωση εκκλησιαστήκατε πουθενά, σε κανένα μια εκκλησία που κάνει σαρανταλίτουργο κλπ. Τι Απόστολο ακούσατε? Ακούσατε τον Απόστολο του Ευνούχου της Σκανδάκης, ο οποίος είχε έρθει στα Ιεροσόλυμα και πήγαινε κάτω και διάβαζε από τον προφήτη Ισαΐα, και ο Θεός που τον είδε καλοπροαίρετον του έστειλε κοντά τον Φίλιππο και εκολύθη στο άρμα και τον ερώτησε, του λέγει γινώστης αναγινώστης, και διάβαζε από τον προφήτη Ισαΐα και διάβαζε αυτό το κεφάλαιο για αμνό, για σφαγή, για και λέει ο καημένος ο Σκανδάκης εκεί πέρα, λέγει, για τον εαυτό του τα λέει ο προφήτης, λέει, για κανέναν άλλον. Και πιάστηκε από εκεί και του ευαγγέλισε και του λέει, δεν τα λέει για τον εαυτό του, τα λέει για κάποιον άλλον, ο οποίος έγινε αυτά και αυτά τώρα, και έγινε συνέχεια ολοκληρωμένη η πίστη του και ο άνθρωπος ευαυτίστη καθοδόν, και υπάρχει το βαπτιστήριο μέχρι σήμερα, το νερό αυτό μέσα στο δρόμο που ευαυτίστηκε, και το ξέρουν πολλοί δυστυχώς που είναι μέσα στο δρόμο, που μπορεί να το δει. Το γλυκότερο νερό που έχω πει στον κόσμο είναι αυτό το νερό που βγαίνει εκεί πέρα. Έχουν βρύσες κάνει οι μουσουλμάνοι και το παίρνουν νερό εκεί που ευαυτίσει το ευνούχος της Σκανδάκης. Αυτό λοιπόν λέγω το μυστικό, το μετανόμων λογίστη, το οποίο ακούμε κατ' εξοχήν, είναι για τον Χριστό και αποδεικνύει την προϊστορία του Ιησού. Για τον Χριστός μας ως Θεός φαίνεται καθαρά από την προϊστορία του, διότι όλα τα βέλη τον βάζουν στη μέση, εντός βολής. Γι' αυτόν τούτο, γι' αυτόν το άλλο, γι' αυτόν το άλλο, γι' αυτόν το άλλο, που πλέον δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι δεν είναι γι' αυτόν. Ένα άλλο επίσης γεγονός το οποίο έλαβε χώραν κατά τη Μεγάλη Παρασκευή είναι εκείνο το οποίο παρεκκίνησε, μάλιστα ήταν η επίρρωσης, ώστε ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης να πιστέψει όταν άκουσε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου εδώ στα Αθήνα, στην Πνίκα, όπου διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων τα περιστατικά. Ήταν το σκότος το οποίο έγινε από 6 ώρας έως 9. 3 ώρες έγινε σκότος σε όλη τη γη. Και αυτό ήταν προφητευμένο στον προφήτη Αμός, στο 8ο κεφάλαιο, 850 χρόνια προ Χριστού. Εν πλήρη μεσημβρία θα γίνει σκότος. Και έγινε σκότος εν πλήρη μεσημβρία. Δεν είναι μόνον οι Ευαγγελιστές που αναφέρουν το σκότος. Δεν είναι μόνο η παράδοση που όταν άκουσε παραδείγματι ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης,
γιατί το είχε δει και το είχε σημειώσει αυτό στο σημειωτηματεριό του και είχε γράψει μπροστά ή το πανάπόλετο ή τελειώνουμε μέχρι εδώ ήταν η ζωή μας ή Θεός τι σπάσχει ή κάποιος Θεός σπάσχει. Αλλά δεν έπασε κάποιος Θεός, έπασε ο Θεός. Και γι' αυτό ο Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα τους εξήλωσε τους άλλους θεούς και τους μίλησε για αυτόν τον οποίον είχαν χαρακτηρίσει ως άγνωστον Θεόν. Γιατί τον είχαν χαρακτηρίσει ως άγνωστον Θεόν, ξέρετε, γιατί τόσους θεούς είχαν, γιατί φτιάξαν και αυτόν ως άγνωστον Θεόν. Κανένα λιθάρι δεν τους ικανοποιούσε. Όλα τα λιθάρια τους ικανοποιούσε. Γι' αυτό ψάχναν μήπως βρουν κανένα να τους ικανοποιήσει. Και από εκείνο πιάστηκε ο Παύλος και είπε αυτά που είπε και είμαστε εμείς εδώ που είμαστε απόψε το βράδυ και δεν προσκυνάμε, δεν είμαστε στον Όλυμπο να προσκυνήσουμε το Δία. Καταλάβατε. Το σκότος λοιπόν λέγω αυτό ή το εκείνο που όταν το άκουσε και ρώτησε, γιατί μίλησε ο Παύλος περί της Αναστάσεως και περί των γεγονότων της Σταυρώσεως και μεταξύ αυτών είπε και για το σκότος, τον βοήθησε πολύ τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και πίστεψε. Ήταν η σεπίρωση των λόγων του Παύλου αυτό το γεγονός του σκότους. Ακόμη υπάρχει, όπως έχω βρει και έχω σημειώσει, στον 21ο ψαλμό, 1050 χρόνια από Χριστού, ο Δαβίδε, σε ανύποπτων χρόνων, δάφιο 17-18, λέγει ότι τον ηματισμόν του θα τον βάλουν σκλήρον, πράγμα το οποίο και έγινε. Η παράδοση μας έχει πει ότι τον άραφο χιτώνα του Κυρίου μας τον έχει φάνει η ίδια η Παναγία μας με τα ίδια της τα χέρια. Όπως και του Αγίου Λαζάρου. Τον άραφο χιτώνα του Λαζάρου, το ομοφόριον του Λαζάρου, ως επίσκοπος, διότι έγινε επίσκοπος στην Κύπρο και έζησε 30 χρόνια επί τα Λάζαρος, τον έδιωξαν από τα Ιεροσόλυμα, διότι επίστευαν οι άνθρωποι σε αυτόν και να μην τους σκοτώσουν οι Εβραίοι, θέλουν να τους σκοτώσουν για να μην πιστεύουν στον Χριστό οι άνθρωποι. Τον έκαναν επίσκοπο, τον έδιωξαν στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος Κιτιαίων. Το ομοφόριο αυτό το είχε φάνει πάλι η Παναγία μας. Όσοι ζητάτε αποδείξεις γραφικάς, θα διαβάσετε την ημέρα του Λαζάρου στο Τριώδιο της Εκκλησίας, στο σκεπτικό εκεί, με τα μαύρα γράμματα να το δείτε. Γιατί πολλοί τα αντιπαρέρχονται, δεν καταδέχονται να διαβάσουν τα γεγονότα της ημέρας. Να μην πω ούτε αυτοί οι κληρικοί. Γιατί πολλοί εξ αυτών που το έχουν κάθε μέρα δεν το προσέχουν. Πηδάνε πιο κάτω. Το αυτόν εκκλησίες, πρεσβείες κλπ. Και δρόμο. Εκείνο μένει και δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Έχει πολλά μάθηματα εκεί αφήσει ο Λάζαρος. Αν έχετε Τριώδιο ή αν πάτε στην εκκλησία, αν έχετε το, ξεφυλίστε το και διαβάστε τον προσοχή. Να δείτε πόσα πράγματα έχει για τον Λάζαρο εκεί πέρα. Για να τα μάθουμε εμείς. Δεν τα βάλα για εμείς το βιβλίο. Για μας. Αλλά μένουν θαμμένα εκεί. Τα ημάτια λοιπόν αυτού, για να μην το χαλάσουν, γιατί πέραν από ένα κομμάτι ο καθένας τι να το κάνουνε, τσουκαλοπιάσματα, τι να το κάνουν γυλαίκο, τι να το κάνουνε. Γι' αυτό σκέφτηκαν να το ρίξουν στα ζάρια και ό,τι νους πέσει, τη στιάρη, ποιος θα το πάρει. Αν το χρησιμοποιήσει αυτό το μεγάλο κομμάτι, έτσι το είχαν αυτοί. Και αυτό πάλι το είχε προβλέψει το πνεύμα του Άγιον Δια του Δαβίδ και το ακούμε ότι το έβαλαν σε κλήρο, το βάλανε στα ζάρια όπως λέμε. Ακόμη ότι του έδωσαν στη δίψα του χολή και λοιπά και τον πότισαν όξος, πάλι και αυτό το έχει δει και πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή αυτή, αυτό τη στιγμή που είπε διψώ. Το αναφέρει αυτό για αυτούς που μελετούν, το λέγω, ο 60ος ήταν ψαλμός. Τώρα έλαβε χώρα και κάτι τι άλλο. Όταν ο Κεντηρίων, ο εκατόνταρχος, απήντησε ότι απέθανε, εκεί έχει γίνει ένα παροξύτονο πράγμα. Εφόσον απέθανε, πέθανε. Και εφόσον ο εκατόνταρχος λέει ότι απέθανε, εσείς στρατιώτη τι δουλειά έχει στη μέση. Και εντούτοις αναφέρεται ότι ένας των στρατιωτών του δίδει μια κονταριά στην πλευρά και η πλευρά λέει ίνιξε και τη βλέπουμε και ντυθήσαν την πλευρά του Κυρίου μας και σε πολλά έτσι επιδεικτικά φέρεται να βγαίνουν δύο κουρνί αίμα και είδωρ. Ερμηνεύον αυτό ο Θείος Χρυσόστομος το μέρος του Ευαγγελιστού Ιωάννου ο οποίος μόνος το λέγει και μάλιστα η Εκκλησία μας αυτό το έχει πάρει η παράδοση και όταν ο ιερεύς κάνει
στην Αγία Προσκομιδή βγάζει τη μερίδα του αμνού και κεντά εκεί για να ρίξει έπειτα αίμα, δηλαδή ίνων και είδωρ, τη λέγει αυτή την περικοπή. Και ο Ιερακός με μαρτύρηκε, δηλαδή ο Ιωάννης που ήταν εκεί, και αληθής η μαρτυρία αυτού. Από εδώ λέει εξεπίδησαν δύο κουρνοί, το βάπτισμα, το είδωρ και η Θεία Κοινωνία. Το να μην παντρευτεί κάποιος να κάνει γάμο δεν κολλάζεται, δεν χάνεται. Το να μην γίνει ιερωμένος επίσης. Το να μην πάρει να κάνει ευχέλαιο επίσης. Το να μην επίσης. Αλλά το να μην βαφτιστεί και το να μην κοινωνήσει δεν υπάρχει σωτηρία. Ο άνθρωπος έρχεται νεκρός και σαν νεκρός θάπτεται εντοβαπτίσματι και ανίστατη. Ενομοιώματι το θανάτο του Ιησού, όχι κατά τον ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Δεν θάπτεται σε χώμα, σε τάφο για θα πεθάνει, αλλά σε νερό. Ο άνθρωπος θαπτόμενος, γιατί έρχεται νεκρός βάσει του προπατορικού αμαρτήματος, αποκεκωμένος πάνω από νεκρός από τη ζωή, θάπτεται και σαν νεκρός, έπειτα εν Χριστώ ανίσταται και πλέον είναι ζωντανός. Η κολυμβήθρα, η θάλασσα, ή το νερό, ή το ποτάμι, κάπου θα μπεις, υπέχει θέση μήτρας, κοιλιάς πνευματικής. Θυμόσαστε το διάλογο που έκανε με τον Νικόδημο ο Κύριός μας, που του είπε Νικόδημε, όλα καλά, όμορφα είναι αυτά τα πράγματα, έβαλες το κεφάλι στον τορβά απόψε και ήρθες εδώ, μπράβο σου, χαλάλι σου, αλλά είσαι για την κόλαση. Οπ. Αν δεν γεννηθείς άνωθεν δεν γίνεται τίποτα. Αυτά δεν περνάνε. Δεν αξίζουν πουθενά. Παλικαρισμοί και λοιπά δεν χωράνε εδώ. Όπως και σήμερα, μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας δεν δέχεται ενθρομάρτυρας. Εθνομάρτυρας δεν δέχεται. Χριστομάρτυρας δέχεται. Και λέει αυτός, εγώ λέει να γεννηθώ, λέει πως γέρωσον. Όχι, δεν λέει για τέτοιο, λέει. Μπορώ, λέει, να ξαναπώ στην κοιλιά της μάνας μου. Για διαβάστε το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, το διάλογο αυτόν. Δεν λέω γι' αυτό. Εξίδατος και πνεύματος, λέει. Βάπτισμα, νερό, Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, άρα αναγεννάται ο άνθρωπος. Όταν μια γυναίκα γεννήσει, τι κάνει? Ποια είναι η δεύτερη χειρονομία που θα κάνει για να ζήσει το γεννηθέν? Θα το πάρει το γεννηθέν και θα το φέρει στο στήθος της να το θρέψει. Γιατί είναι αρκετό να γεννήσει μόνον, αλλά και να θρέψει το γεννησόμενον. Έτσι είναι. Φύτεψες μια γλάστρα, ένα βασιλικό. Τι θέλεις στα συνέχεια? Αν το ποτίσεις. Αν το ποτίσεις, αξεραθεί. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό να γεννηθεί ο άνθρωπος, αλλά και να αναγεννηθεί. Και δεν είναι αρκετό να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, αλλά και να τρέφεται, να διατηρήσει την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ζωή. Αυτό κάνει ο δεύτερος κουρνός, το αίμα. Οι κληρικοί, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει την ώρα πρώτα-πρώτα πρέπει να, κανένα να βαφτίζουν τα απογεύματα. Κανονικά πρέπει το πρωί να βαφτιστεί και να μείνει στη θηλία λειτουργία να κοινωνήσει. Γιατί ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να τον φέρει να κοινωνήσει. Γίνεται δεκτικός αγιασμού. Αν πάλι το βαφτίσει το απόγευμα για λόγους που δεν μπορούμε να τους προλάβουμε, είναι και ανάγκες, ξέρω εγώ τι κλπ. Πάλι πρέπει το μικρό να το κρατήσει και να βγάλει από το αρτοφόριο να το κοινωνήσει την ίδια μέρα από το βάφτισμα. Γι' αυτό το βάφτισε άλλωστε. Για να το καθαρίσει, να το ενώσει με τον Χριστό. Και έπειτα η μητέρα και η νονά πρέπει να το κοινωνούν το παιδί συχνά. Να τρέφεται. Πώς το βάφτο του παίρνει εντολή από το γιατρό? Πώς έχει ζυγαριά και το ζυγίζεις? Πόσα γραμμάρια θα πάρει κλπ. Για να του φτιάξει τη σάρκα του που θα βλαστημίσει το Χριστό αύριο και το μουτζώσει με χέρια και με πόδια. Την ψυχή του πώς θα τη θρέψεις? Γιατί βγήκε ή άλλο, άλλος κουρνός από εκεί. Τι ήθελε το αίμα από εκεί? Για να δείξει μόνο ότι πέθανε? Όχι, είναι το μυστήριο. Θεσπίζει μυστήριον από την πλευρά. Μια πλευρά κάποτε θανάτωσε τον κόσμο και μια πλευρά έπειτα ζωοποίησε τον κόσμο. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε ότι και τη θύσα πλευρά του Χριστού είναι η Εύα, την οποία εκέντησε κάποτε ο Σατανάς και έτεκε θάνατον, και τώρα και τη θύσα η πλευρά του Κυρίου, του νέου Αδάμ, γεννά ζωή. Το ξέρετε? Δεν είναι απλώς έβγαλε αίμα και είδωρ. Γιατί βγήκε αυτό το αίμα και το είδωρ? Και γιατί τα έχει ως απαραίτητα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έξω του βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αν σήμερα πήγατε στην Εκκλησία θα ακούσατε από το Ευαγγέλιο, δυο φορές είπε «Και εγώ αναστήσω αυτόν εντιεσχάτη ημέρα». Πώς θα αναστηθείς εφόσον δεν θα έχεις σπέρματα
αναστάσιμα μέσα σου από το σώμα και το αίμα του Χριστού, πώς θα αναστηθείς άνθρωπε? Διότι είσαι καλός άνθρωπος. Γεμάτη η κόλαση από καλούς ανθρώπους. Κόλαση είναι γεμάτη από καλούς ανθρώπους. Χριστιανοί δεν υπάρχουν στην κόλαση. Στην κόλαση υπάρχουν οι αμαρτωλοί και οι καλοί άνθρωποι. Και στον παράδεισο υπάρχουν οι χριστιανοί. Σας το λέω εγώ άμα δεν το ξέρετε. Και τη θύσα λοιπόν πλευρά του Κυρίου δεν έτυχε έτσι απλώς να κεντυθεί την ημέραν εκείνη. Όχι, υπάρχει λόγος. Όπως ο θείος Χρυσόστομος βρίσκει στα δυο ξυλάρια τη σύρα στους αρεπτών της Σιδώνος και στη χούφτα το αλεύρι βρίσκει την εκκλησία, βρίσκει το Χριστό και τη Σταύρωση, εντοάρτο τον Ιησούν και εντοξύλο τα δυο ξυλάρια των Σταυρών. Εκεί πίσω ερμηνεύουν. Υπάρχουν πολλές όψεις, πολλές τρύπες που μπορεί να βγάλεις πολλά πράγματα γύρω από την υπόθεση αυτή. Η επιστήμη εκ των υστέρων ανεκάλυψε συγκεκριμένως δια του Σίμψον, ενός καθηγητού του Ενδεβούργου, εφευρέτου του χλωροφορμίου, ότι ο χωρισμός του ορού εκ του αίματος, εκ των ημισφαιρίων, χαρακτηρίζει θάνατον. Αποδεικνύει ότι ο Χριστός απέθανε όταν έγινε αυτός ο χωρισμός. Και μάλιστα λέγει ότι οι άνθρωποι που αποθνίσκουν κατά τέτοια έννοια κράζουν, φωνάζουν και ανοίγουν τα χέρια τους. Έτσι ο Χριστός μας απέθανε, όπως λένε οι Ευαγγελιστές. Δηλαδή έρχεται να συνηγορήσει και η υγιένουσα επιστήμη εκ των υστέρων ότι έτσι έγινε η υπόθεση και έτσι έχει. Και αυτά ασφαλώς δεν έγιναν σε μένα ούτε κανέναν εξημών. Και δεν εγγράφησαν για μένα ούτε για κανέναν εξημών, αλλά για εκείνον που εσταυρώθηκε. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό όσοι αναγεννήθημεν δια του βαπτίσματος, δηλαδή όσοι εγεννήθημεν από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν από την Κολυμβήθρα, πρέπει να έχουμε τον ζήλον και να αισθανόμεθα την ανάγκη που αισθάνεται το υγιές μωρό εν σχέση με το στήθος της μάνας του. Παιδιά που είναι υγιεί να κατασπαράξουν οι δυνατόν το στήθος της μάνας του. Κλαίουν, χτυπιώνται μέχρι να το πάρουν να βυζάξουν εξ αυτού. Έτσι είναι. Βλέπεις τον παπά που βγαίνει στην ωραία πύλη και σου δείχνει το Άγιο Ποτήριο. Είναι το στήθος της μάνας σου. Πήγαινε να ταϊστείς. Πήγαινε να τραφείς. Αυτή που σε αναγέννησε εντοίδατη σε τρέφει δια του αίματος του Χριστού. Μην βλέπετε που πολλοί από τους κληρικούς μας δεν διαβάζουν και σου λένε έφαγες λάδι. Λες και αυτός δεν έφαγε χθες. Μην ακούτε αυτό. Η υπόθεση είναι αυτή. Και ο μεν που προσφέρει και ο δε που προσέρχεται πρέπει να είναι έτοιμος εν μετανοία, εν εξομολογήσει και με τη σχετική του νηστεία κατά αναλογία της περίοδου και να προσέλθει. Πάντως έτσι πρέπει να το βλέπεις. Δεν θα πρέπει να βγαίνει και καλυμμένο το Άγιο Ποτήριο. Άμα βλέπετε ακόμη είτε σε χωριό είτε σε πόλη και το Άγιο Ποτήριο βγαίνει και καλυμμένο, να κλαίτε, να πενθείτε. Διότι μόνον όταν αποκαλυφθεί το Άγιο Ποτήριο, τότε θα έρθει φώτιση στον κόσμο. Είδομε, λέει, το φως των αληθινών. Ψεφταρά που είδες το φως των αληθινών, που έτρωες καραμέλες μέχρι τώρα για να μας δείξει η φωνή σου. Θα μου πεις είδες το φως των αληθινών. Φόσον δεν κοινώνησες, πού το είδες το φως των αληθινών? Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πού δεν το πήρες το πνεύμα του επουράνιον, εφόσον τον Χριστόν δεν το πήρες? Το αίμα του που φωτίζει, που καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας, δεν το πήρες. Από πού και πού το έχεις? Από πού το πήρες? Ψέμα από εκεί και κάτω. Μη βγει ο παπά στην πόρτα και πει με τα φόβου Θεοπίστεως. Ψέμα από εκεί και κάτω, όλα. Όλα ψέματα. Και αυτά που λένε ορισμένοι κληρικοί, οι οποίοι λένε ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε μήνα ροάτος συνών κλπ.
τη κράτειά σου χειρί, παρακαλούν τον Χριστό. Όχι εγώ, λέει, να μην το πάρω εγώ, εσύ τη κράτειά σου χειρί, λέει, να μου δώσεις εμένα και διέ μου πάλι εσύ, παντί το λαό. Και βγαίνει και δεν τον κοινωνεί το λαό. Ούτε ετοιμάζει κανέναν για να κοινωνήσει. Καταλαβαίνετε, εμπαιγμός, πως μας ανέχεται αυτός ο Θεός, δεν ξέρω. Μη πλανόμεθα, αυτές είναι αλήθειες. Δεν έχει τοποθετηθεί, αγαπητοί μου, στην εκκλησία μας τίποτα που να μην είναι βασικό. Αστεία και νούμερα δεν κάνει η εκκλησία η δικιά μας. Είμαι θα υποχρεωμένοι και αυτοί που λειτουργούν και εμείς που λειτουργούμε θα να προσέξουμε τι ο Χριστός έχει στην εκκλησία του. Αυτή και τη θύσα πλευρά του Κυρίου είναι αυτή η οποία τρέφει την εκκλησία του. Λέγεται ζωηφόρος η πλευρά του ή δεν λέγεται? Φόσον λοιπόν δεν έχεις καμία σχέση με αυτά τα οποία εξήλθουν εκ της πλευράς, ή έχεις σχέση με το ένα και όχι με το άλλο, πώς μπορεί να είσαι ζωντανός? Εδώ όταν κινδυνεύει ο άνθρωπος τρέχουν να του κάνουν μετάγγιση και ζητούν λίγο αίμα να διατηρήσουν τον άνθρωπο στη ζωή, και πολλοί προσφέρουν και δίδουν το αίμα τους και πολλοί έχουν επιζήσει. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος προσφέρει το αίμα του όχι για πρόσερον ζωή αλλά για αιώνιον ζωή. Προσέξατε κάτι στα εγκόμια? Εάν δεν προσέξατε όλα, τουλάχιστον ένα έπρεπε να το προσέξετε. Εκεί που έφτασε σε μια στιγμή και τον βλέπει το Χριστό μας σαν τον πελεκάνο που λέγει «Όσπερ πελεκάν τροφίσα την πλευρά σου λόγη». Τι είναι ο πελεκάνος, ξέρετε? Ένα πουλί μεγάλο, με ένα ράμφος μεγάλο, με ένα λαιμό μεγάλο. Και όταν γυρίσει στη φωλιά του και ειδεί τα πουλάκια του να τα έχει δαγκώσει κάποιο φίδι και να είναι μισοπεταμένα, τρέχει αμέσως να κεντήσει την πλευρά του, να βγάλει αίμα και να τα ποτίσει, να δώσει τους κρουνούς τους ειδικούς του να τα ζωοποιήσει. Αυτό τούτο έκανε ο Χριστός. Και αυτό είδε αυτός που έφτιαξε αυτόν τον οίκο. «Όσπερ περεκάν τροφίσα την πλευρά σου λόγε». Έτσι κι εσύ εζώωσας με τους σους δικούς κρουνούς, τα παιδιά, τα νοσία τα δικά σου, που μας έχει φάει ο σατανάς, ο διάβολος. Και ο άνθρωπος που μένει μακριά από την θήν κοινωνία, όχι αυτός που κοινωνεί από υποχρέωση, από ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτός που πηγαίνει με πάθος, αυτός που ετοιμάζεται, αυτός που το σέβεται, αυτός που το λογαριάζει, αυτός που όσο καθαρά πηγαίνει σκέφτεται πάντοτε εκείνο που λέγει ωραία εκεί, πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αυτό εκεί. Και εκείνο που λέγει ο Χρυσόστομος και ο Θείος Βασίλειος που γράφουν τα σεφχάσια μας προετοιμάζουν ψυχικώς, που κοιμικανός, δε άξιος υπό τη στέγη μου εισέλθεις. Αλλά θαρών προσερχομέν, αν παίρνω θάρρος και έρχομαι, είναι διότι εσύ είπες ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Και είναι μη θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, με φάει ο διάβολος όταν βγω έξω. Γιατί όταν έχω κοινωνήσει βγάζω φωτιά από το στόμα μου και φεύγει από τα στενά ο σατανάς. Όταν δεν έχω κοινωνήσει με απαγωμένο πράγμα, ένα άχρηστο πράγμα, ο σατανάς είναι έτοιμος να με αρπάσει. Και εντούτοις δεν έχει πληθυνθεί η γνώση επάνω στο μυστήριο αυτό των μυστηρίων και μένουμε στο νηπίο βάπτισμα. Τον έναν κουρνόν από την πλευρά του Χριστού τον αχριστεύσαμε εμείς. Τον τοποθετήσαμε σε ημερομηνίες, σε χρόνια πολλά, σε κοκά, σε χρυσό δοντάκι, σε κρασάκι και σε ψωμάκι. Και οι ιερείς δέχονται μπροστά τους να συκοφαντείτε και να εμπέζετε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην αφορίζουν τη μάνα όταν ανοίξει το στόμα τους και πει του παιδιού μελάκι, γλυκάκι, κρασάκι κλπ. Χριστούλης παιδί μου, πότε θα το μάθει αυτό? Θα βλαστημάει μικρό και θα γίνει καλό μεγάλο? Αλλά υπάρχει άγνοια όπως ξέρετε, όμως ο Χριστός μας ανέχεται ακόμη. Γι' αυτό αν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποια σχέση, προσέξετε τα. Θα ήθελα ακόμη ένα άλλο μεγάλο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή. Μπορείτε να μου πείτε ποιο ήταν το πρώτο θαύμα μετά την
μετά το τετέλεσε του Χριστού μας. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο θαύμα? Έγινε ένα θαύμα όταν ο Χριστός μας στο Γολγοθά έξω της παρεμβολής είπε το τετέλεσε, τελείωσε πλέον και κλείνα στη κεφαλή, παρέδωσε το πνεύμα. Κάτω στο ναό του Σολομώντος το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Τι είναι αυτό πάλι? Τι δουλειά έχει το καταπέτασμα του ναού τώρα του Σολομώντος με το Γολγοθά, με τη Σταύρωση του Χριστού, με το τετέλεσε του Χριστού? Όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι παρουσιάζονται τότε και παρουσιάζονται και σήμερα διδάσκουν, υπενθυμίζουν στην Εκκλησία. Δεν είναι εκεί και ως έτυχε βαλμένα και τοποθετημένα που ορισμένοι νεωτερίζονται σήμερα, τα μετατρέπουν και κάνουν ό,τι θέλουν και φτιάχνουν ό,τι θέλουν και τοποθετούν ό,τι θέλουν. Έχουν το λόγο τους. Αυτό είναι το τέμπλεον το σημερινό, αγαπητοί μου. Αυτό το παραπέτασμα, το καταπέτασμα, αυτό που εσκίστη από άνωθεν έως κάτω, ή το αυτό που χώριζε το Θεό από τον άνθρωπο, ή το η αμαρτία ούτως υπήν που είχε βάλει ο άνθρωπος μόνος του μεταξύ του Θεού και του εαυτού του. Και όταν ο Χριστός εσταυρώθη, παναπεί ότι το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών εσταυρώθη επί του Σταυρού, εχαρίστησαν οι αμαρτίες και πλέον άνοιξε και έγινε η επαφή πάλι του ανθρώπου μετά του Θεού. Ο άνθρωπος σε την παρακοή του έθεσε τον εαυτόν του έξω της οικογενείας του Θεού. Όπως ο Πέτρος σε την παρακοή του και διαρνησή του έθεσε τον εαυτόν του έξω της χωρίας των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο άγγελος είπε «Είπατε της αδελφής μου και το Πέτρο». Της αδελφής μου και το Πέτρο. Μα ο Πέτρος δεν είναι μεταξύ των αδελφών? Όχι για την ώρα, έχει τοποθετήσει τον εαυτόν του έξω. Αρνήθη τρεις ο Πέτρος και χρειάζεται να ομολογήσει τρεις ο Πέτρος. Και θα τον καλέσω λίγαν συντόμως να τακτοποιήσει τα σοπάς αυτάς, διότι εγώ θα φύγω και να τον αφήσω εντάξει. Και τον κάλεσε. Άμα διαβάσετε το 21ο κεφάλαιο του Ιωάννου, θα δείτε τρεις φορές του είπε και του Πέτρου του κακοφάνηκε. Μα το ξέρεις, του λέω, σ' αγαπώ, το ξέρω, αλλά μην ξεχνάς τις τρύπες που άνοιξες με τις αρνήσεις σου και πρέπει με την ομολογία σου να τις τακτοποιήσεις. Αυτό λοιπόν το παραβάν εκεί, το καταπέτασμα αυτό ή και ο αμαρτία που έβαλε ο άνθρωπος μεταξύ του Θεού και του εαυτού του. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει «Ο Θεός ουδέπο εχθραίνει». Ποτέ δεν εχθραίνει ο Θεός. Ο άνθρωπος φεύγει μακριά από του Θεού, όχι ο Θεός από τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι στάσιμος, με κρεμασμένα τα χέρια του και λέει «Παιδιά μου, πιαστείτε να σας οδηγήσω, να σας μεταφέρω, να σας επαναφέρω στην πατρίδα σας». Το λέμε δια του, στην ημέρα της κηδείας μας. «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμε». Εκείνη η πατρίδα μου. Βρέθηκα απ' έξω γιατί είμαι από τον Αδάμ, από την Εύα. Γι' αυτό βρέθηκα απ' έξω. Και τώρα δια σου επανέρχομαι στον παράδεισο. Πηγαίνω πλέον, διότι ουκέτη πηγηρήνη ρομφαία φυλάσσει την οδόν πλέον των παράδεισων. Άνοιξε ο Χριστός. Και έχει μέσα στις άλλες ωραίες ονομασίες που έχει αυτή η σχισμή, η μοναδική σχισμή που πρέπει να συγκινεί πάντα άνθρωπον, η ωραία πύλη είναι η σημερινή, αυτή η οποία, την οποία την άνοιξε ο Χριστός, και λέγεται συν της άλλης, λέγεται ωραία πύλη. Υπήρχε και στην Παλιά Διαθήκη, αν διαβάσετε για τον ναόν, έχει ονομασία ωραίαν πύλη. Αυτό κατεξοχήν σήμερα βρίσκει την πραγματοποίησή του, διότι εκεί συναντάται το πρώτον ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρεται και ο Θεός τον παραλαμβάνει. Εκεί γίνεται η ένωση. Εάν ο άνθρωπος δεν ενώνεται στην ωραία πύλη, ασφαλώς δεν θα περάσει και από την ωραία πύλη. Δέεται η Εκκλησία και στους δικαίους και στους αδίκους, και στους πιστούς και στους απίστους, και σε αυτούς τους μασόνους ακόμη και στους άλλους. Μακαρία η οδός συμπορεύει σήμερα. Σοβαρά, είναι μακαρία η οδός? Θα περάσει αυτός δια της ωραίας πύλης και θα πάει στην αχιβάδα από πάνω στην Παναγία Μητέρα, που έχει ανοίξει την αγκαλιά του στη πλατιτέρα και του περιμένει να τον πάρει, να τον περάσει τον παράδεισο, στην πύλη, στην πύλη της ζωής? Πράγματι θα πάει στη μητέρα της ζωής, θα πάει να την περάσει επάνω?
Θα περάσει από την ωραία πύλη? Δεν θα περάσει από την ωραία πύλη. Για να περάσει κανείς από την ωραία πύλη, πρέπει να μιλήσει πολλά πράγματα και να συμφιλειωθεί και να γνωριστεί με αυτούς που φυλάτουν την ωραία πύλη. Τότε ήτανε χερού με πυρήνη ρομφέαν που εφύλασε την οδόν για τον παράδεισο. Τώρα είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός με αυτή την ιδία την Παναγία και φυλάτουν την πύλη της Εδέμ. Και δεν περνάει ο καθένας μέσα. Ωραία είναι η θέση και ωραία είναι η θύρα. Στη θέση της Παναγίας μας ήταν η Εύα και στη θέση του Χριστού μας ήταν ο Αδάμ. Οι δύο αυτοί εν την παρακοή τους έκλεισαν και ήρθαν οι δύο εν την υπακοή τους. Ημέν, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ο δε γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού. Και τώρα έχουν ο μεν τα πρωτεία, ο δε τα δευτερία και εκδίδουν εν συνονοήσει τα εισιτήρια και τα ελευθέρας για τη βασιλεία των ουρανών. Πολλές φορές τους το λέμε, κατεξοχήν δε την ώρα της δοξολογίας. Γυρίζουμε στο Χριστό και του λέμε εμείς ψευταράδες, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Ψέματα. Ουδής θέλει να σωθεί. Και γυρίζουμε έπειτα στο Χριστό και του λέμε σώσον ημάς Ιε Θεού. Σοβαρά θέλετε να σας σώσω? Έκαμες τίποτα από εκείνα που σου έχω πει για να σωθείς? Ή είσαι διατεθειμένο να κάνεις τίποτα? Όχι. Αστεία το λέω. Και ο ψάλτης και εγώ και ο παπάς, αστεία το λέμε. Και εν τούτης ο άνθρωπος θα συναντηθεί μίαν ημέραν με το δημιουργό του, είτε το θέλει είτε όχι, είτε το πιστεύει είτε όχι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα πάει αυτός δια του θανάτου ή θα τον προλάβει αυτός εν πλήρη δόξη. Κατά έναν από τους δύο τρόπους θα συναντηθούμε με τον Χριστό. Το θέμα μας είναι φοβερό εάν δεν έχουμε συναντηθεί εδώ πρώτα με τον Χριστό και συγκεκριμένο στην ωραία πύλη, στο Σολέα εκεί. Εκεί εκδίδονται τα εισιτήρια. Η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το εισιτήριο. Παίρνεις το αντίδερο, ε? Και στο δίνει και πολλές φορές ο παπάς από την ωραία πύλη και σε κοινωνεί το Χριστό, τον πηγαίνει από εκεί ή ο δεσπότης. Πηγαίνουν στην άκρη το Χριστό. Τον διώχνουν από την ωραία πύλη. Ναι, η δουλειά εδώ, Χριστέ. Εδώ θα μοιραστεί το αντίδερο. Εδώ θα έρθει η κοιλιά της Παναγίας. Εδώ θα πάρεις το δώρο. Το αντίδερο. Το δώρο θα πας εκεί. Πόσον εδώ είναι η θέση, από εδώ ο Χριστός σου βάζει τους ανθρώπους μέσα. Δεν τους βάζει από την πύλη. Είναι ένα τέχνασμα μεγάλο του Σατανά. Το οποίο γίνεται και σε οργανώσεις. Έχετε ακούσει μερικές οργανώσεις Παναγιολατρίας? Είπε Παναγία και έγραψε Παναγία και παρεγγείλει Παναγία και φτιάνει Παναγία. Είναι να πάρω τον άνθρωπο από τον Χριστό. Ότι σώζει Παναγία από εδώ και πέρα. Αυτό γίνεται και με το αντίδερο. Αντίδερο είναι μάρτης κατηγορίας. Γιατί δεν παίρνει το δώρο? Πού το, γιατί, το δώρο πού? Και το παίρνει το αντίδερο και το ρίχνει και στο κεφάλι του επάνω και κεφαλακρός. Και πέφτει από εκεί κάτω τα ψίχουλα, πολλές φορές κάτω, πρέπει να φάνε τη γειτονιά σηκώτες όλες κάτω. Πώς να το πάρεις? Πολύ προσεκτικά και αυτό το αντίδερο. Άμα έχεις λόγους άλλους, είσαι υποκανόνα κλπ, πάρεις αυτό. Την ώρα την κανονισμένη, ούτε από το μπαγκάρι, ούτε από εκεί πέρα από εδώ, αλλά από εκεί και μετά την Θεία Κοινωνία θα περιμένεις, είσαι τιμωρημένος. Δεν μπορεί να τιμωρείς εκείνο που θα έρθει να κοινωνήσει. Και να μην τιμωρείς εκείνο που δεν θα έρθει να κοινωνήσει. Εσύ που θα κοινωνήσεις, κάτσε τελευταίος. Με τη σειρά, υπάρχουν σειρά. Εκεί λοιπόν πρέπει να ακουστεί εκείνο το ωραίο που λέγει «Η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον». Και να βγει έπειτα ο Πάτερ, το Χριστό, το ποτήριο μέσα που είναι ο ίδιος ο Χριστός, απλώς τον κρατάει ο ιερεύς, και να πει «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποιος είναι ο λαός του και ποια είναι η κληρονομία του? Αυτοί που κοινώνησαν. Κανένας άλλος. Οι άλλοι που δεν κοινώνησαν, ούτε λαός του, ούτε κληρονομία του. Πόσον κληρονομείται η βασιλεία, πρέπει να είσαι αδελφός του Χριστού.
όσο δεν είσαι αδελφός του Χριστού, διότι δεν τρως τη σάρκα του και δεν πίνεις το αίμα του. Πώς είσαι αδελφός του Χριστού και πώς είσαι κληρονόμος? Δεν είσαι κληρονόμος σε διάφορες περιπτώσεις. Μη συνηθίσαμε τρεις φορές το χρόνο. Η Θεία Κοινωνία είναι καθημερινή. Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει: «Έδωκεν ημίν των άρτων των επιούσιων ημερήσιων και επιείσαμε εμείς αυτών ενιάσιων». Γιατί δεν κοινωνεί ο άνθρωπος? Για τις αμαρτίες. Δεν θέλει να σταματήσει τις αμαρτίες. Το παράνομο κρεβάτι, το πεζατά του που κλέβει, τις ψευτιές του, τα πράγματά του. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να κοινωνήσει. Από πότε σταματάει να κοινωνεί ή να εκκλησιάζεται ή να εξομολογείται? Από τη στιγμή που θα πέσει στην αγκαλιά, από τη στιγμή που θα αρχίσει την αμαρτία. Από πότε ο νεαρός? Από τότε. Άρα η αμαρτία είναι αυτή που αποκόβω από το μυστήριο, που αποκόβω από την Θείαν Κοινωνία και από την Εκκλησία. Και βρίσκονται άνθρωποι να το δικαιολογούν. Τρεις φορές, τέσσερις καλά είναι. Ώστε τέσσερις φορές τρώει για το σώμα. Πόσες φορές τρώει για το σώμα? Η ψυχή δεν θέλει να φάει, δεν τρέφεται κι αυτή? Δεν είναι πνευματική τροφή και σαρκική τροφή? Δεν υπάρχουν δύο τράπεζες? Δεν υπάρχουν δύο πυρ? Δεν υπάρχουν δύο άρτη? Πώς υπάρχουν? Ένας υπάρχει. Εγώ ξέρω άρτων της ζωής και άρτων του σώματος. Άρτων για την ψυχή και άρτων για το σώμα. Ξέρω τράπεζα για την ψυχή και ξέρω και τράπεζα για το σώμα. Ξέρω πυρ για το υλικό άρτων και ξέρω και πυρ για το πνευματικό άρτων. Πώς? Άκουσες ποτέ σου ή πρόσεξες ποτέ σου αν είσαι ιερεύς, τι λες? Κατάπεμψε ο Κύριε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς. Γιατί? Και ποιήσαν τον μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού αμήν, το δε ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού αμήν, μεταβαλών το πνευματί σου το Άγιο αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση νη ψυχή άφησε να μαρτιών εις. 23 αρετές λαμβάνει κατά τον Μέγα Βασίλειον ο άνθρωπος που κοινωνεί. Κατά συνέπεια 23 αρετές δεν λαμβάνει ο άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνεί. Δεν ετρύπησε τυχαίως λοιπόν αυτή η πλευρά, αγαπητή μου. Έχει λόγον που ετρύπησε, έχει λόγον που διδάσει και επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Και ο λαός μας δεν θα αναγεννηθεί. Του λαού μας δεν θα ανοίξουν τα μάτια. Ο λαός μας δεν θα ημερεύσει εάν δεν ξεσκεπαστεί το Άγιο Ποτήριο. Και μην περιμένει κανένας να ειδεί Θεού πρόσωπο χωρίς το Χριστό. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Ελάβομεν το φως το αληθινόν. Ψέματα λες, δεν εκοινώνησες, δεν έλαβες. Κατά συνέπεια το Θεό δεν τον βλέπεις. Γιατί ψεύδεσαι? Πώς εκοινώνησες? Δεν εκοινώνησες. Και μάλιστα πολλοί έρχονται με το πρωινό τους παρμένο, με την Ακρόπολη στο χέρι, και παίρνουν το αντίδωρο και το βάλουν να το φάνε την άλλη μέρα. Την ημέρα εκείνη ούτε αντίδωρο δεν παίρνουν. Και περιμένει ο άνθρωπος αυτός να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα αυτά που συζητούμε απορρέουν από τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής, τα οποία μόνο κοντιλιά τα περάσαμε εκεί πέρα, τον εθάψαμε και πάει λέγοντας. Όταν τόλμησε να αναστηθεί, φύγαμε εχθριώντες. Αναστείτο ο Θεός και διασκορπιστείτο σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτο σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Σε μισούμε Κύριε, γι' αυτό χαίρετε. Πάμε για τη μαγειρίτσα. Αυτοί είμεθα εμείς. Αν λοιπόν λέγω σκεφτεί ο άνθρωπος τι έκαμε αυτός ο Θεός, τι είχε φτιάσει από καταβολής κόσμου, τι είχε γράψει, τι είχε προγραμματίσει, τι είχε προσχεδιάσει, τι είχε προεικονίσει, ώστε να μην βρεθεί άνθρωπος να πει δεν τον εγνώρισα, δεν τον κατάλαβα, διότι δεν υπάρχει όνομα δεδομένων, λέγει ο συγγραφέας των πράξεων ο Λουκάς, υπό των ουρανών. Δεν υπάρχει ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, η Παναγία, ούτε Άγιοι, κανένας δεν σώζει, ημί ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι πρεσβεύουν και ο Χριστός σώζει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Δεν υπάρχει εργοσωτηρία, ούτε κοσμοσωτηρία, ούτε αυτοσωτηρία. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Ο Χριστός σώζει εντι ορθοδόξο του Εκκλησία, στα μυστήρια με τον ορθόδοξο κλήρο του. Έξω αυτού δεν υπάρχει. Και τη θύσα, επαναλαμβάνω και κλείνω, και τη θύσα πλευρά του Κυρίου, αυτόν τον αγιασμόν άφησε στην Εκκλησία.